Οι Πολωνοί προχωρούν στην κατεδάφιση σοβιετικών μνημείων από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην Πολωνία εισέβαλαν οι Γερμανοί Ναζί και οι Σοβιετικοί και μοίρασαν την χώρα στη μέση. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε την σφαγή του Κατίν, όπου αποδεδειγμένα πλέον οι Σοβιετικοί ευθύνονται για αυτό το έγκλημα. Οι Πολωνοί, έχοντας ένα τέτοιο παρελθόν, δεν θα μπορούσαν απλά να το ξεχάσουν, αλλά να διαγράψουν, καταστρέφοντας ό,τι θυμίζει εκείνη τη βάρβαρη εποχή. Οι Πολωνοί θεωρούν μοιραίο λάθος την διατήρησή τους από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και μετά, ενώ έχει ήδη ψηφιστεί νόμος όπου ο κομμουνισμός είναι εκτός νόμου. Βέβαια, οι Ρώσοι ζουν στον δικό τους κόσμο αφού θεωρούν ότι απελευθέρωσαν την Πολωνία από τους Ναζί, αλλά έτσι ακριβώς λειτουργεί η προπαγάνδα. Λένε μόνο για τους άλλους και όταν βρεθεί κάποιος να τους πει για την Σοβιετική εισβολή, είτε για το Κατίν είτε για το Γολομόντορ στην Ουκρανία, τον λένε ψεύτη μέχρι να σοπάσει. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.